Εκείνος ο Ζέρβας, λέει, που έκανε παλιά εκπομπή, έφυγε από το σταθμό. Γελάσε. Τι να πω. Γελάσε. Αύριο εκεί θα είμαι. Έτσι. Καλά είμαι, καλά είμαι. Εδώ διαβάζω, σου διαβάζω μηνύματα. Έχει έρθει η ώρα αυτό, δεν το απάντησα. Το κράτησα να το. Τι να κάνουμε. Να το. Ήταν, προφανώς δεν ξέρω. Αναγκαίο. Αναγκαίο κακό. Καλό, κακό, ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι προφανώς δεν ακούει τις ώρες που βγαίνει. Τι να πω. Ναι, όχι, γιατί. Ή ξέρω εγώ. Κάθε μέρα έβγαινα. Βρε, ναι, το ξέρω. Το θέμα είναι ότι είτε αυτό είτε δεν έχει επαφή, ας πούμε, με τα, πώς το λέμε, το site, γιατί και εκεί ναι, κάποιες φορές. Εδώ βγήκαμε μία μισή ώρα την Παρασκευή, ας. Λοιπόν, να αρχίσω με κάτι άλλο. Έλα, για πες. Επειδή σας ενδιαφέρει και εσένα και δεν ξέρω αν με πιάνεις αδιάβαστο και το έχεις δει ήδη. Ναι. Όποιος έχει Κοσμοτέ και του αρέσει το ποδόσφαιρο, γενικά αθλητισμός. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να δει τη σειρά της Μπάγκερ Μονάχου. Μπάγκερ Μονάχου, Rise of the Legend, και περιγράφει ουσιαστικά από το 64 που ήταν μια ομάδα δεύτερης εθνικής και ήταν η δεύτερη ομάδα του Μονάχου. Πώς μέσα σε μια δεκαετία έγινε η πρωταθλήτρια της Ευρώπης, πρωταθλήτρια Γερμανίας και ο βασικός τροφοδότης της εθνικής ομάδας Γερμανίας που κατέκτησε τον παγκόσμιο του 1974. Είναι καταπληκτικό ντοκιμαντέρ. Εντρυφείς πολύ στις ζωές όλων των μεγάλων, Μπενιμπάουερ, Μίλλερ, Μπράιτνερ, Χένες, έχουν βρει μπαγάστες εντωμεταξύ ηθοποιούς οι οποίοι είναι σχεδόν ίδιοι με το πώς ήταν οι ποδοσφαιριστές. Πραγματικά δεν θα χάσει κανείς άμα δει, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ξέρεις ότι δεν είμαι μπάγκερν, αλλά τη συμπάθησα. Ναι. Εσύ που είσαι, πιστεύω ότι πρέπει να το δεις οπωσδήποτε. Θα το ψάξω και θα βρω χρόνο να το. Είναι τρομερή, είναι τρομερή. Αυτά. Να κάνουμε και κάτι άλλο, ρε παιδί μου, ξαναπάνε. Ναι, ρεπορτάζ. Ναι. Λέει, συνεχίζει, δεν ξέρω τώρα αν είναι ο ίδιος. Καλά, με το Ζέρβα μαζί εκπομπή δεν κάνετε. Ασφαλώς. Ναι, απλά ο Νίκος. Από το 24 πλέον ξανά, αλλά εντάξει. Ναι, από το 24 ξανά. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι έκανε μια επέμβαση. Είχε ένα μήνα αναρωτική άδεια. Από αύριο θα είναι και πάλι στις επάλξεις. Έτσι. Εδώ τουλάχιστον. Γιατί και αυτό το μήνα στις επάλξεις ήταν απλά από το σπίτι. Λοιπόν, Ολυμπιακός είναι στην Πολώνια με το απόγευμα. Μεταφέραμε προηγουμένως την είδηση, έτσι, ότι δεν ανοίγει η αρχική διαδικασία. Άρα ο Ολυμπιακός δεν θα τιμωρηθεί με κεκλεισμένο των θυρών. Απλά το είπες αυτό, ναι, δεν ήθελα να μπω στην διαδικασία να σχολιασμού, γιατί είναι Παρασκευή αργά το βράδυ. Τουλάχιστον εγώ δεν το κουβέντιασα. Να πω εντάχει την άποψή μου, θα πω μπράβο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και απλά θα επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει κατά καιρούς και εσύ και εγώ, ότι όλα είναι θέμα βούλησης για μένα. 100%. Ναι. Είτε είναι ρατσιστικό, είτε είναι κροτίδα, είτε είναι φωτοβολίδα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Εννοείται. Αν υπάρχει βούληση, μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ την είχε, λειτουργήσε πολύ άμεσα, όπως είπα, ακαριέα, και βρήκε τον ένοχο, τον δράστη, ό,τι θέλετε πείτε. Ναι, και κατ' επέκταση έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο στο να μην τιμωρηθεί αυτό. Θα πω εγώ, επειδή πολλοί μου στέλνουν ότι αυτά είναι για το Θεαθήνε, γιατί μπορεί να μπει στο γήπεδο με άλλη ταυτότητα και όλα αυτά. Εγώ θα ευχηθώ αυτό που ίσχυσε τουλάχιστον στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Γιατί το γνωρίζω, έτσι, δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα γήπεδα. Ότι για να μπεις έπρεπε να δείξεις την ταυτότητά σου. Ναι. Μακάρι να ισχύσει ως μέτρο. Ναι, καλά, εννοείται. Έτσι. Γιατί νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό βήμα για παράμετρος, να αποφεύγουμε την είσοδο ανθρώπων με παραβατικές συμπεριφορές. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν στους συγκεκριμένους άνθρωπους, αν ισχύσει αυτό το μήνυμα, ο νόμος, δεν θα ξαναμπεί. Όχι μόνο στις court seats, αλλά ούτε στον Περιστερώνα πάνω. Απλό είναι. Αρκεί να τηρηθούν οι νόμοι. Νόμοι υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν. Ναι. Ναι. Το θέμα είναι. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να πούμε σε αυτό. Έκλεισε το θέμα. Και ας ελπίσουμε να μην ξανασυμβεί. Όχι μόνο σε ελληνικά γήπεδα, αλλά και σε άλλα γήπεδα. Γιατί δυστυχώς γίνεται. Και κατά παικτών, και κατά διαιτητών, και κατά διάφορων. Έτσι. Λοιπόν, είναι στην Πολώνια ο Ολυμπιακός. Ξεκίνησε το road trip ουσιαστικά, έτσι. Γυρίσει το Σάββατο τα ξημερώματα. Γιατί δεν θα γυρίσει η αποστολή πίσω. Θα πάει κατευθείαν στην Λιόν. Ναι, εντάξει. Θα προπονηθεί την Τετάρτη στην Πολώνια και μετά θα φύγει. Είναι Τρίτη-Πέμπτη ο Ολυμπιακός,
Τρίτη Παρασκευή. Όχι, Τρίτη Παρασκευή, μπράβο, συγγνώμη. Ναι. Mm-hmm. Απλά για να αποφύγει την ταλαιπωρία, δεν θα γυρίσει. Το πολύ δύσκολο παιχνίδι βέβαια είναι αύριο με την Virtus, η οποία είναι στο 14. Έχει 7 συνεχόμενες νίκες στην έδρα της, Τάσο. Mm-hmm. Μόλις μία ήττα αυτή στην πρεμιέρα από τη Ζάλγκυρης. Έκτοτε πάει τρένο. Έχει κερδίσει Μπαρτσελόνα, Φενέρ, Εφές μέσα στην έδρα της. Και αν εξαιρέσουμε την απουσία του Μίκη, είναι πλήρης και είναι σε εξαιρετική κατάσταση πραγματικά. Παίζοντας ένα πολύ καλό μπάσκετ υπό τις οδηγίες του Λούκα Μπάνκι. Ξέρεις, λίγο παραδόξος, γιατί αν δεις το ρόστερ είναι σχεδόν ίδιο με πέρσι. Έτσι, δηλαδή εντάξει, δεν πιστεύω ότι η προσθήκη του Ντάνστον μπορεί να την έχει κάνει τόσο καλύτερη. Απλά έχει ανέβει φοβερά η απόδοση του Σεγγέλια. Παίχτη που σου θυμίζω όταν γράφτηκε και ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό, εδώ πέρα τον βγάλαμε παππού. Και ότι τι πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός, λέγαμε, θυμάσαι. Ναι. Και ο Λούκα Μπάνκ έχει βρει τη χρυσή τομή και συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε με τη Λετωνία, έτσι. Πήγε πολύ ψηλά. Πήρε τη δουλειά στη Βίρτους αντί του Σέρχιο Καριόλ, ο οποίος πλήρωσε το μάρμαρο για μια συνομιλία του με τη Ριάλ, που δεν τους άρεσε τη Βίρτους. Και πραγματικά είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να την υποτιμήσει με τίποτα. Είναι, νομίζω, φαβορή αύριο. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η κατάσταση των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά, είναι δεδομένο. Και δεν ξέρω, Τάσο, αν μπορούσε μέσα σε δύο μέρες με μισές προπονήσεις που γίνανε λόγω του All-Star Game να έχει διορθώσει πράγματα. Έτσι. Θα το δούμε αυτό αύριο. Η μοναδική απουσία είναι του Μίτρου Λόγκ, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Έχουν πάει όλοι κανονικά στην Πολωνία και ο Μίτρου Λόγκ είναι για λόγους προπόνησης. Είναι ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, δεν είναι φαβορή, αλλά αν το πάρει, σίγουρα καμουφλάρει λίγο τις δύο εντός έδρας ήττες του από Μπασκόνια και από Βαλένθια. Έτσι. Γιατί μιλάμε για διεκδικήτρια εισόδου στα play-off η Virtus, και όσο κερδίζει νομίζω όχι μόνο θα μπει στα play-off, υπάρχει και πλεονέκτημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να της βάλει ένα φρένο και να ανέβει ο ίδιος βαθμολογικά. Mm-hmm. Υπάρχει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό του φίλου, αλλά θα την κάνω την ερώτηση. Ναι. Πέρα από τις ευχές για σιδερένιωση ή για γρήγορη επάνωδο, λέει ο Μακίσικ θα προφυλαχθεί εν όψη του τελικού με τη Βιλερμπάν, που εκεί θα ρίξει ο οργανισμός όλο το βάρος από ό,τι στο μας με τη Βίρτους. Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση να διαλέξει ο Ολυμπιακός παιχνίδια. Γι' αυτό, okay, γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό. Αλλά... καταλαβαίνω ότι για το φίλο είναι αυτή τη στιγμή, ξαναλέμε, την εικόνα του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν είναι πιο βατό. Ναι. Εγώ θα πω ότι ο Ολυμπιακός, αν παίξει όπως έπαιξε την Παρασκευή, θα κερδίσει τη Βιλερμπάν. Έτσι. Mm-hmm. Που είδαμε και στο μάτι με τον Παναθηναϊκό ότι στο τέλος έχασε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, παρότι στερείται ταλέντου και από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δεδομένα. Ναι. Σε κάθε παιχνίδι της Ευρωλίγκας, λοιπόν, αν δεν παίξεις καλά, δεν θα κερδίσεις. Έτσι. Ειδικά αν είναι εκτός έδρας. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να προφυλαχτεί κάποιος. Εννοείται ότι θα πάρει τα λεφτά που του αναλογούν ο Μακίσικ. Δεν είναι καλά ούτε αυτός. Δηλαδή νομίζω ότι μια από τις βασικότερες αιτίες που ο Ολυμπιακός δεν ρολάρει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν επιστρέψει κάποιοι τραυματίες. Ο Μακίσικ, ο Γκος, ο Μιλουτίνοφ, και δεν είναι σε καλή κατάσταση. Συν του ότι έχει βάλει δύο νέα παιδιά στο ρόστερ. Το ένα παίζει ο Πετρούσεφ. Είναι λογικό να μην είναι στην οτροπία της ομάδας. Και το άλλο θα παίξει με τον Απόλλωνα Πάτρας την Κυριακή πρώτο παιχνίδι. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι έχει βάλει τον Ολυμπιακό σε μια διαδικασία προετοιμασίας ουσιαστικά μέσα στη σεζόν, εκμάθησης συστημάτων στους παίκτες, ανακατανομής ρόλων, που αυτό είναι και μια εξήγηση για την κακή αγωνιστική του εικόνα. Έτσι. Θα δούμε τι μπορεί να αλλάξει δραματικά αύριο. Συνήθως ο Ολυμπιακός Τάσο βγάζει αντίδραση μετά από κακές ήττες, αλλά είμαι λίγο επιφυλακτικός γιατί δεν ξέρω αν η ομάδα η περσινή και η προπέρσινη με τη φετινή έχει καμία σχέση με το μέταλλο που είχε. Έτσι. Mm-hmm. Θα δείξει λοιπόν αν ο Ολυμπιακός μπορεί να αντιδράσει. Και πώς ξέρει, δεν εννοώ δεν την κάνει να νικήσει, μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά και να ιτηθεί με ένα-δύο πόντους. Αυτό θα είναι ήδη μια αντίδραση. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, είναι πολύ, πολύ δύσκολο να διακινδυνεύσουμε κάτι γιατί δεν έγινε καν προετοιμασία για αυτό το μάτς. Έτσι. Έγινε μια προπόνηση σήμερα, φύγανε και πάνε για ένα παιχνίδι το οποίο, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο με βάση την εικόνα της Virtus φέτος. Έτσι. Ναι. Και μια, έχει διάφορα τώρα ερωτήματα, μια εξωαγωνιστική, αν ξέρεις με τη, η ΚΑΕ, αν σκέφτεται να αποσύρει τους θεατές που κάθονται δίπλα στους πάγκους μετά το τελευταίο περιστατικό. Όχι, αυτό το περιστατικό τελευταίο εννοεί την παρέμβαση στο κουτσάρισμα του Μπαρτζόκα. Ήταν στο παιχνίδι Τριάλα αυτό. Α. Ναι, ναι, ο okay. συγκεκριμένος άνθρωπος που έκανε την ρατσιστική επίθεση στον Μπισάνγκ ήταν από την απέναντι πλευρά. Mm-hmm. Δεν ήταν κοντά στους ναι. πάγκους. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Σίγουρα πάντως θα υπάρχει μια μεγαλύτερη, ένας μεγαλύτερος έλεγχος σε ποιους πάνε αυτά τα εισιτήρια.
αν και νομίζω ότι καμιά ομάδα δεν μπορεί να προβλέψει ότι κάποιος καλά, ναι, θα σηκωθεί από τον πάγκο του να πει στον προπονητή βάλει αυτόν και να κάνει τον coach, έτσι. Αλλά εντάξει, όχι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει αυτή η πολιτική, γιατί είναι και διρεκτίβα της Ευρωλίγκας, όλα τα γήπεδα υπάρχει και είναι και αρκετά προσοδοφόρο, έτσι, για να είμαστε και ρεαλιστές. Οι θέσεις που είναι γύρω από το παρκέ, που φέτος είναι πολύ περισσότερες του Ολυμπιακού, είναι πανάκριβες, έτσι. Ναι. Άρα είναι μια πολύ καλή πηγή εισόδων για τις ομάδες, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ. Ναι. Εγώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα.